Μία ερώτηση που μου έρχεται στο νου είναι ποιο είναι το περισσότερο χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε μια κατάσταση τη χειμερίας νάρκης. Είπατε ότι είναι περίπου 7 με 8 μήνες. Μπορεί αυτό το διάστημα να επιμηκυνθεί, είναι... αυτή είναι μία ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση την οποία θα ήθελα να σας κάνω είναι, ξέρουμε ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι θα επιτρέψουν στον άνθρωπο να περάσει σε μία χειμερή ανάρκη. Δύο ερωτήσεις ήθελα να κάνω. Το πρώτο είναι όσον αφορά το χρονικό διάστημα και το δεύτερο είναι ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να περάσουν στη χειμερή ανάρκη. Ναι, πιστεύω ότι δεν υπάρχει όριο για τη χειμερή ανάρκη. Όπως βλέπουμε από αυτά τα ζώα, τα παραδείγματα που έδειξα, μπορούν να περάσουν και χιλιάδες χρόνια να βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Επομένως, νομίζω και στον άνθρωπο, αν οι παράγοντες που προκαλούν χειμερή ανάρκη προστίθενται συνέχεια στον οργανισμό, τότε θα μπορέσει να έχει χειμερή ανάρκη όχι μόνο ετήσια, αλλά και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες, έχουν προσδιοριστεί μερικοί παράγοντες. Αυτό προσπαθούμε να βρούμε και εμείς τώρα με την έρευνα που κάνουμε, να απομονώσουμε τους παράγοντες αυτούς από τα οστά, τα οποία ξέρουμε ότι σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί υπέφεραν από χειμερή ανάρκη. Είναι πολύ δύσκολο θέμα, ακόμα και για τους ειδικούς που κάνουν έρευνα στα ζωντανά ζώα που βρίσκονται, που πέφτουν σε χειμερή ανάρκη. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο αυτό, είναι μια δύσκολη έρευνα, δηλαδή θα νόμιζε κανείς ότι παίρνουμε το αίμα που βρίσκει σε χειμερή ανάρκη, το αναλύουμε και βρίσκουμε, δεν είναι απλό πράγμα, είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο φαντάζεται κανείς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ.